ένδοθε μα το ασφαλιστικό. Κοιτάξτε, επειδή ακριβώς είναι ίσως αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε η μητέρα των μαχών. Και εδώ απάνω έχουν κοντάρει την τελευταία του ίσως ελπίδα για να κρυμίσουν, να δημιουργήσουν την παρένθεση της αριστεράς. Δεν περίμεναν ότι θα μπορούσαμε να φέρουμε σε τόσο λίγο χρόνο ένα τόσο μεγάλο σχέδιο για το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Είναι πραγματικά τομή έξω από τις αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν σε κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν τις δικές τους δυσκολίες. Θα πω μετά. Αλλά δεν το περίμεναν. Εάν διαβάσετε τι λέγανε πριν από λίγο καιρό, όλοι αυτοί οι δήμονες της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ ήταν ότι θα φέρουν μεγάλες βιώσεις, παράξενες συντάξεις, δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Περιμένανε κάποιες πιθανόν τροπολογίες στην υπάρχουσα νομική σχέση που είχαν κάνει αυτοί με το 1968-1963. Του 10, ο οποίος ποτέ δεν λειτουργήσε και μέσα σε αυτό το 1963, το νόμο Λοβέρδο που λένε, έγιναν 11 ή 12 περικοπές συντάξεων από 28% μέχρι 40%. Και λένε σήμερα ότι εμείς ερχόμαστε, θα διαλύσουμε τις συντάξεις, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο κτλ. Καταστρέφονται οι νέες γενιές που έρχονται κτλ. Θα το πω από την αρχή. Δεν είναι το νομοσχέδιο, ο νόμος που θέλουμε να κάνουμε, αυτό που θα θέλαμε σαν αριστερά. Αλλά δεν είμαστε σε μια σοσιαλιστική περίοδο που μπορούμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε, ούτε σε μια κανονική περίοδο. Παραλάβαμε, εδώ κυριολεκτικά παραλάβαμε ένα πτώμα και όπως είπα προχθές στο ραδιόφωνο, ότι η επιστήμη δεν κατάφερε μέχρι τώρα να κάνει ανάνυψη νεκρών, μόνο η θρησκεία το πέτυχε αυτό. Εμείς ερχόμαστε εδώ να κάνουμε μια τεράστια αλλαγή, να ξαναφτιάξουμε ένα καινούριο σύστημα το οποίο θα δίνει από μια μεριά να μην καταστρέψει τους υπάρχοντες συνταξιούχους και να δίνει μια ελπίδα σε αυτούς που έρχονται ότι θα βρουν μπροστά τους μια ζωή η οποία στο τέλος της διαδρομής της εργασιακής του θα βρει μπροστά του ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο θα του επιτρέπει την εξωπρέπειά του και μια εμπιστοσύνη ότι μπορεί να μην είναι απολύτως περιθωριωμένος. Όσο αφορά τις παλιές συντάξεις, μέχρι τα 2.300 συντάξεις, γιατί μετά από τα 2.300 δεν υπάρχουν πάνω από 12.500-15.000 αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα. Έχουν φύγει όλες αυτές τις συντάξεις, τις φάγανε οι προηγούμενοι Σαμαράς, Βενιζέλος κλπ. Έχουμε 5-6 μεγάλα ζητήματα γιατί όλοι θέλουμε κάτι καλύτερο και υπάρχει μια πίεση ακόμα, το λέω και από το χώρο το δικό μας. Και καλά και υπάρχει και κάνει και να υπάρχει και η φωνή και η αντίδραση από το, και από το κομματικό προσωπικό. Έχουμε 5 μεγάλα βασικά στοιχεία και πρέπει να σας τα θυμίσω. Έχουμε 1.200.000 ανέργους. Δεν μαζεύεται αυτό σε ένα χρόνο και σε δύο. Όσες καλές προσπάθειες να κάνουμε, ό,τι και αλλαγές να κάνουμε μεγάλες, δεν θεραπεύεται αυτό το πράγμα. Χάνονται 50.000 εργασίες όταν χάνεται 1% του ΑΕΠ, αλλά τώρα, όταν το επαναχτάς αυτό, δεν επαναχτάς 50.000 εργασίες, επαναχτάς 15.000 εργασίες. Είναι αντίστροφα τα μεγέθη. Και μάλιστα και να έχει μια ανάπτυξη η οποία θα είναι ανάπτυξη που θα δημιουργεί θέσεις εργασίας και όχι θα είναι μια ανάπτυξη η οποία θα δημιουργεί αριθμούς, αλλά όχι θέσεις εργασίας. Το δεύτερο, έχουμε 1.200.000 σήμερα συμπολίτες μας, εργαζόμενους, εργοδότες κλπ. Οι οποίοι δεν καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές, από αδυναμία δεν έχουν, κοινωνικά αποκλεισμένοι, περιθωριοποιημένοι. Αν δεν βοηθήσεις αυτόν τον κόσμο, δεν θα πάρει ποτέ πιθανόν σύνταξη. Έχεις εκατοντάδες χιλιάδες εργασίες, τετραωρίτες κτλ. Άρα λιγότερες εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα. Δημογραφική γύρανση εξαιρετικά μεγάλη, από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Δεν έχεις αποθηματικά στα ταμεία. Τα λίστεψαν όλοι αυτοί που φωνάζουν, μάλιστα και έχουν το θράσος να μιλάνε. Θα έπρεπε να έχουν 100 δις, ας πούμε, υπολογίζεται ότι θα έπρεπε να είναι σήμερα τα αποθηματικά των ταμείων. Τα τελευταία τα έφαγε το περίφημο PSI, τα 15 δις. Έχουμε τους δανειστές που πρέπει να πάρουμε υπόψη μας, την πολιτική που θα χαράξουμε και μια φτωχοποιημένη χώρα από 227 ΑΕΠ το 10, σήμερα στα 175. Άρα στην ουσία μοιράζει φτώχεια. Πώς μπορεί να φτιάξει την εξίσωση λοιπόν πάνω σε αυτά τα μεγέθη, που είναι και άλλα για να μην τρώω χρόνο, το οποίο θα δώσει αυτό το σύστημα που λέμε εμείς της κοινωνικής προοπτικής. Δεν είναι εύκολο, συντρόφισσες και σύντροφοι. Και με αυτή την έννοια δεν πρέπει να κρύβουμε ότι δεν δίνουμε αυτά που θέλουμε, δεν μπορούμε πραγματικά, δεν βγαίνει το σύστημα. Και ούτε μπορούμε να κάνουμε, να βάλουμε μέσα και πόρους οι οποίοι σήμερα λόγω της φωνίας δεν επιτρέπεται από παντού να του ρίξουμε μέσα.
Αλλά προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε ενεργητικά. Ενώ αυτοί που μέχρι τώρα το αντιμετώπιζαν παθητικά. Τι έλεγαν οι δανειστές με η Μέλχαρντ Γούβελη και μέχρι τώρα το έχει αποδεχτεί μέχρι τελευταία στιγμή Σαμαράς. 72 χρόνια όριο ηλικία συνταξιοδότηση, μείωση των συντάξεων οριζόντια τουλάχιστον 20% ακόμα ολονών, όχι μόνο των επικουρικών και των κύριων συντάξεων. Το δικό μας το νομοσχέδιο έρχεται και λέει δεν υπάρχει μείωση συντάξεων σε αυτούς που έχουν βγει μέχρι τώρα. Όσοι βγουν από την ώρα που θα ψηφιστεί ο νόμος, θα υπάρχει μέχρι την περιοχή των 1.300-1.400 ευρώ καμία μείωση. Θα, μάλιστα θα παίρνουν και μια μικρή αύξηση, δεν την ονομάζω αύξηση εγώ, πάση δούσα, αλλά είναι, δεν είναι απώλεια πάντως, 15-20 ευρώ. Και από εκεί και πέρα βέβαια θα υπάρχει μία μείωση γιατί ακριβώς δεν φτάνουν οι πόροι, για να δώσουμε πολύ περισσότερα. Εξασφαλίζουμε για πρώτη φορά ότι θα υπάρχει εθνική σύνταξη. Αυτά τα περίφημα 385 ευρώ, τα οποία δεν μιλάνε, δεν τα λένε τα άθλια τα κανάλια και αυτοί που βγαίνουν, πολλές φορές δεν τα λέμε και εμείς όσο πρέπει δυνατά. Αυτό δεν είναι ένα στατικό στοιχείο, ένα στατικό νούμερο. 385 έμεινε εδώ και το 2060 θα είναι 385. Συνδέεται απολύτως με την ρήτρα ανάπτυξη. Με ρήτρα ανάπτυξη. Δηλαδή, εάν αναπτύσσετε το ΑΕΠ και θα αναπτύσσετε με εμάς, γιατί αν δεν αναπτυχθεί το ΑΕΠ μέχρι το 18, δεν ξέρω αν θα είμαστε και η κυβέρνηση, αν τα λέμε τα πράγματα με το όνομά της. Αν δεν καταφέρουμε δηλαδή να ανεβάσουμε αυτή τη διαδικασία την οικονομική στη χώρα, δεν έχουμε και μέλλον. Και άρα, ούτε όχι μόνο το ασφαλιστικό σύστημα δεν σε συζητά, αλλά και πολλά άλλα. Άρα, επειδή πιστεύουμε ότι θα έχουμε και θα έχουμε, το παραλαμβάνω, συνδέεται λοιπόν αυτό το 385 με ένα δίκτυο ο οποίος θα βγει ανάμεσα στο δίκτυο τιμών καταναλωτή και στο ΑΕΠ της χώρας. Άρα θα αυξάνεται, λέω ένα νούμερο μανσχάρι για να καταλάβετε τι θέλω να πω, όσοι ίσως δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν το νούμερο, ότι αν είχαμε το ΑΕΠ του 2008, το 385 θα ήταν κοντά στα 5 εκατοστάρια. Και απάνω στα 500 ευρώ, και απάνω εκεί θα καθόταν η αναλογική σύνταξη του καθένα ανάλογα με την ασφαλιστική του διαδρομή, τα ποσοστά αναπλήρωση στο μισθό που έπαιρνε ή στο εισόδημα που είχε μπαίνει το σύστημα αυτό. Άρα, αυτό αν λέμε σήμερα, μας κάνει ότι ένας που έπαιρνε 750 ευρώ μισθό θα βγει σε 20 χρόνια, θα πάρει 650 ευρώ συν την επικουρική, αυτό θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν θα είναι 850 ευρώ, θα είναι 1000 ευρώ. Είναι πολύ καλύτερο αυτό που σιωπείται από όλους. Δεν λέγεται, αλλά λένε απλά καταστροφή. Θα είναι μείον. Δεν θα είναι μείον. Αν το δεις όλο το κάδρο του ασφαλιστικού που έχουμε στήσει απάνω εκεί. Το δεύτερο, ότι εγγυόμαστε το σύστημα αυτό που λέμε των προκαθορισμένων με βάση τις παροχές, αποδοχές. Και το εγγυάται και την αναλογική σύνταξη του κράτους, που δεν είναι το εγγυώτο η προηγούμενη. Ούτε την εθνική, ούτε την, λέγανε, την σύνταξη. Όχι την επικουρική, μία που είχαν καθιερώσει τα 360 ευρώ, τότε τη βασική σύνταξη. Λοιπόν, τη βασική, όχι την προηγούμενη. Τη βασική σύνταξη που ήταν όμως για ένα χρόνο. Και αν εφαρμοζόταν ο νόμος Λοβέρντου σήμερα, θα είχαν μείωση ακόμα και αυτή η βασική σύνταξη. Και βέβαια δεν υπήρχαν και οι συντάξεις αυτά τα επίπεδα που είχαν φτάσει τα 800 μέσο όρο. Τρίτο ζήτημα, το μη που κάνει, ότι φέρνει την απόλυτη ισονομία. Δεν υπάρχει εδώ πελατειακό κράτος, δεν υπάρχουν πιέσεις πατριών και ημετέρων συνδικάτων κτλ. Που καθορίζανε 150 ταμεία, είχαν δεν είχαν ασφαλισμένους σε σχέση με τους συνταξίους σε επαρκή αριθμό ή όχι, μπαίνουν όλοι σε μια διαδικασία ότι ανάλογα με το τι δίνεις θα πάρεις. Αλλά με ίδιους κανόνες. Αυτός δηλαδή τη μεγάλη τομή και προσπαθούν να την αποδομήσουν γιατί το καταλαβαίνουν και το φοβόνται, είναι αυτό. Αυτό που λέμε παραδείγματος χάρη 20% του εισοδήματος ή του μισθού κτλ. Είναι ακριβώς ότι ισχύει για όλους και ανάλογα με το τι μισθό έπαιρνες ή τι εισόδημα δήλωνες, παίρνεις τις κατηγορίες που θα ασφαλίζει ο ασφαλισμένος και όταν θα έρθει η ώρα θα πάρει αυτό το τελικό αποτέλεσμα το οποίο θα του ανήκει. Αλλά θα είναι για όλους το ίδιο. Υπάρχουν 3-4 κρίσιμες περιοχές. Είναι αυτό που έχετε δει αυτές τις μέρες και έγινε χτες με τη διαδήλωση των επιστημονικών φορέων, δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί κτλ. Όπου εκεί βγήκε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά των φορέων των επιστημονικών, ώστε μέσα σε τις 4 μέρες να βρούνε τη χρυσή τομή που δεν θα τους δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα, αλλά και δεν θα χαλάει όλο το σύστημα κτλ. Κοιτάξτε όμως εδώ πώς παίζεται όλο το παιχνίδι. Λένε και φωνάζουν κάθε μέρα στα κανάλια για την ιστορία σε σχέση με τις φορές ότι καταστρέφουν τεράστιο
κλάδους αυτούς, μικρομεσαίους κτλ. Εχθές έδωσα όλα τα στοιχεία των δηλώσεων των φορολογικών αυτού του κλάδου. Δικηγόροι, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, μέχρι 10.000 εισόδημα δηλωθέν, το 80%. Και το 80% από αυτό, μέσο εισόδημα, 1.850 ευρώ το χρόνο. Εδώ συμβαίνουν δύο πράγματα. Ένα είναι αυτοί που πραγματικά έχουν περιθωριοποιηθεί λόγω της κρίσης και δεν δουλεύουν οι άνθρωποι και πρέπει να τους πάρεις υπόψη σου. Και αυτοί οι οποίοι μονίμως έχουν αυτή την φόρο ασυλία και φόρο αποφυγή. Αλλά παρόλα τα αυτά, αυτό που όμως ουσιαστικά θα έχει ένα πρόβλημα είναι αυτοί που είναι πάνω από το 20%. Το 20% δεν είναι το 80%. Αυτοί έχουν και μείωση. Το αποδέχονται, το παραδέχονται και ήδη. Το ίδιο συμβαίνει στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου 600.000 είναι κάτω από 15, από 10.000 φορολογικό εισόδημα. Αυτοί θα κερδίσουν κιόλας μέσα στον χρόνο σε σχέση με αυτά που πλήρωναν 1 με 2.000 παραπάνω. Και αν το δεις, το χρόνο εννοώ, και αν το δεις αυτό και με βάση τη συνάρτηση, αυτό που λέμε ότι οι νέοι ασφαλισμένοι που θα έρθουν αργότερα θα πάρουν πιθανόν μια μικρότερη σύνταξη, αν δεν αλλάξουν όλα αυτά που έλεγα τα μεγέθη του ΑΕΠ κτλ., θα πάρουν μια σύνταξη όμως που θα αναλογεί ουσιαστικά με λιγότερες εισφορές. Αυτά όμως δεν ακούγονται, παρουσιοποιούνται. Γι' αυτό έρχεται και η πίεση αυτή σε εμάς απάνω μας και λέμε: ρε, τι φτιάξαμε. Δεν φτιάξαμε, μια χαρά το έχουμε. Πέντε πράγματα που είπα πρέπει να τα μαζέψουμε. Περιοχές των 70, των 60.000 κερδών, πράγματι εκεί μπορεί να τους πάσει 60-65% φόρο και εισφορά. Και άρα λες: δεν υπάρχει κανένα λόγο να επενδύω, τους τα παίρνω όλα. Αυτά προσπαθούμε, θα βρούμε κάποιους κόφτες ώστε να μην υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την περιοχή. Και στο θέμα των αγροτών, όπου ήδη έχετε διαβάσει, οι παρεμβάσεις που κάνουμε μέσα σε αυτόν τον τομέα, όπου εκεί η αγροτική σύνταξη δεν θα υπήρχε το 2022, με βάση ό,τι είχαν συμφωνήσει οι κύριοι που έφυγαν πριν από εμάς, δεν θα υπήρχε αγροτική σύνταξη. Εμείς ερχόμαστε να εξασφαλίσουμε ουσιαστικά με τους ίδιους κανόνες ανθρώπινες συντάξεις για τους αγρότες, που τους έχουμε σήμερα μέχρι 80 χρονών να πάνε σε μια ελιά να μαζεύουν γιατί δεν έχουν άλλη δυνατότητα. Πρέπει μέχρι να πεθάνουν να δουλεύουν για να ζήσουν. Και θα επιβαρυνθεί μόνο ένα 13% με την τελευταία αλλαγή που κάναμε όσο αφορά με το τι πλήρωνε πριν. Αλλά αυτό το 13% δεν είναι απολύτως στοχοποιημένο. Δεν μπορεί να συζητάμε σήμερα ότι οι επιδοτήσεις των 100.000 που γινόντουσαν ήταν αφορολόγητες. Πόσοι μικρομεσαίοι βγάζουν 100.000 το χρόνο και φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Δηλαδή, φτιάχναμε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες για να έχουμε τους διάφορους συνδικαλισταράδες να κάνουν όσα κάνανε.